Η Δευτέρα είναι. Είναι πολύ κοντά, κοντοζυγόνι. Αν δεν πόρτα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, έχουμε μάσκες, έχουμε αντισηπτικά, έχουμε. Πώς το λένε, ειδικά μέτρα, έχουμε αίθουσες. Έχουμε το ζήτημα με τον αριθμό των μαθητών ανά αίθουσα. Έχουμε την διδασκαλία που θα γίνεται εξ αποστάσεως. Έχουμε ζητήματα πολλά. Για να δούμε λοιπόν τι λένε οι μπαμπάδες και οι μαμάδες. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Πώς. Ναι. Όπως ορθά είπατε, η Δευτέρα κοντοζυγώνει. Έτσι. Αλλά δυστυχώς πέρασαν αρκετοί μήνες από το κλείσιμο των σχολείων και ουσιαστικά μέτρα δεν έχουν πάρθει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, νομίζω, ξεκινώντας τη συζήτηση. Τι είναι αυτό, Πρόεδρε, που ανησυχεί περισσότερο τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, και αναφέρομαι σε αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουν και θα αντικρίσουν τα παιδιά τη Δευτέρα που θα πάνε σχολείο. Έτσι. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί πιο πολύ? Κοιτάτε, αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους γονείς και από την εικόνα που έχουμε από χιλιάδες συλλόγους γονέων σε όλη τη χώρα, ναι, είναι ένα σύνολο μέτρων το οποίο θα διασφαλίζει ότι η μόρφωση των παιδιών, πέρα από το ότι θα πρέπει να είναι ισότιμη, θα πρέπει, περνώντας την πόρτα του σχολείου το παιδί, να αισθάνεται ασφάλεια για την υγεία του. Mm-hmm. Ένα βασικό ζήτημα, ειδικά αυτή την συγκεκριμένη περίοδο. Ένα βασικό θέμα είναι η μείωση των μαθητών, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι θεωρούμε ότι σήμερα και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά και για μορφωτικούς λόγους πρέπει να προχωρήσουμε σε σημαντική μείωση των μαθητών ανά τμήμα. Ανταυτού, εμείς είχαμε καινούριο νομοσχέδιο για την παιδεία που πέρασε μέσα στο καλοκαίρι που αυξάνει τους μαθητές αντί να τους μειώνει. Βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη καθαριότητας στα σχολεία. Έχουν εξαγγελθεί για φέτος 9.500 προσλήψεις σε προσωπικό καθαριότητας, όπου περίπου οι 4.500 είναι τρίωρης απασχόλησης και είναι όλο το προσωπικό καθαριότητας όσο λειτουργούν τα σχολεία, ενώ εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει επαρκές και μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. Mm-hmm. Να σας φέρω χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι περισσότεροι δήμοι, οι καθαρίστρες που τους αντιστοιχούν είναι λιγότερες από ό,τι ήταν πέρσι την έναρξη της χρονιάς προ-πανδημίας. Είναι ένα χαρακτηριστικό ζήτημα αυτό. Επίσης, τους γονείς τους απασχολεί ιδιαίτερα τι θα γίνει με την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών. Δηλαδή, με το πρώτο κουδούνι θα έχουμε όλους τους δασκάλους και τους καθηγητές στη θέση τους. Γιατί με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης φαίνεται ότι οι 21.000 προσλήψεις αναπληρωτών και ορομίσθιων εκπαιδευτικών είναι σχεδόν οι μισές από όσους εκπαιδευτικούς ορομίσθιους και εργάστηκαν πέρσι, συνυπολογίζοντας ότι περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι εκπαιδευτικοί, 3.500 είναι οι εκπαιδευτικοί που συνταξιοδοτήθηκαν αυτή τη χρονιά. Επίσης, τους απασχολεί τους γονείς τα μέσα προστασίας. Αυτά τα μέσα προστασίας που εμείς θεωρούμε ότι και κάτω από την πίεση των γονιών όλο το προηγούμενο διάστημα αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί η κυβέρνηση και να πει ότι μοιράζω τις δωρεάν τις δύο μάσκες, γιατί θυμόσαστε όταν εξαγγέλθηκε το μέτρο ότι τα σχολεία θα ανοίξουν με όλα τα παιδιά και με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας, ο υπουργός έλεγε ότι τη μάσκα θα την έχει ο κάθε μαθητής, είναι ατομικό του, είναι ατομική του ευθύνη. Mm-hmm. Άρα αυτό που απασχολεί τους γονείς είναι ότι η ατομική ευθύνη δεν μπορεί να μετακυλιέται στην τσέπη των γονιών για να μορφωθούν τα παιδιά τους. Και δεν μπορούν να κρυφτούν οι ευθύνες που έχει διαχρονικά το κράτος για την υποχρηματοδότηση και την υποβάθμιση της μόρφωσης των παιδιών μας. Άρα λοιπόν η γκάμα των ζητημάτων από ό,τι βάζετε πάνω στο τραπέζι εσείς, κύριε Πρόεδρε, είναι πολλά και δεν είναι μόνο. Όχι, ούτε είναι και επάρκεια διδακτικού προσωπικού, είναι και άλλα πράγματα. Και καθαριότητα. Και οι μάσκες και τα αντισηπτικά και πώς το λένε και οι αίθουσες. Ο αριθμός των παιδιών. Ο αριθμός των παιδιών είναι μεγάλη γκάμα των ζητημάτων που βάζετε πάνω σε. Η επάρκεια των καθηγητών. Αυτό ακριβώς και είναι μεγάλη και ας με επιτραπεί να πω, επειδή ξέρετε τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια συζήτηση που απομονώνεται. Ναι, επικεντρώνεται στη μάσκα. Μπράβο, μπράβο, αυτό ακριβώς. Μόνο μάσκα ή όχι μάσκα. Εμείς θεωρούμε ότι οι γονείς πραγματικά πρέπει να έχουν το σύνολο των ζητημάτων στο στόχαστρο. Ναι, απέναντί μας, ξέρετε, δεν είναι ο ένας ή ο άλλος γονιός. Και θα πούμε καθαρά ότι παρότι είναι μειοψηφικό αυτό το ρεύμα που υποστηρίζει ότι εγώ δεν στέλνω το παιδί μου στο σχολείο με μάσκα, δεν είναι όλοι όμως οι γονείς. Καλά, προφανώς. Προφανώς, Πρόεδρε, αυτό έλειπε.
Θα τρελαθούμε τελείως. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο όμως πρέπει με κάποιον τρόπο να. Για τα παιδιά βασικά, τα παιδιά δηλαδή αυτών των μπαμπάδων και των μαμάδων που εκφράζουν αυτές τις απόψεις, πρέπει τα παιδιά αυτά να μετέχουν όμως στη διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορεί να τα βγάλεις εκτός, επειδή ο μπαμπάς δεν θέλει ή η μαμά να τους βάλουν μάσκα. Κοιτάξτε, κανένα παιδί δεν μπορεί και δεν πρέπει να μένει εκτός. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Διαδικασία. Και το σημαντικό, αν το θέλετε. Θα μπορεί να μπει παιδί χωρίς μάσκα. Άρα είναι εκτός. Ναι, θα είναι εκτός. Άρα, αν ισχύσει κάτι τέτοιο, Πρόεδρε, πρέπει λογικά να υπάρχει δυνατότητα από το σπίτι τα παιδιά να παρακολουθούν μαθήματα. Αν δεν πείθονται διαφορετικά οι γονείς. Ναι, ξέρετε, το σχολείο δεν είναι προαιρετικό. Ναι, αυτό συμφωνώ. Αλλά... Έτσι, πρέπει να έχουμε λίγο. Και αυτά τα δεδομένα, το σχολείο δεν είναι προαιρετικό, το σχολείο πρέπει να είναι και να παρέχεται ισόνομα και ισότιμα σε όλους τους μαθητές με όλα τα δεδομένα μέσα. Και επίσης υπάρχει να σας πω, ναι υπάρχει άλλο ένα ζήτημα, και... προσέξτε τώρα, μπορεί να έχουμε και να δούμε όπως βλέπουμε στη Γαλλία περιστατικά που να καταγραφούν πώς λένε, περιστατικά κορονοϊού σε παιδιά. Άρα είσαι καθηγητές, είσαι δασκάλους. Αυτά τα θεωρώ δεδομένα. Άρα λοιπόν και εκεί πρέπει ο μηχανισμός της επόμενης μέρας για αυτό το τμήμα να είναι έτοιμο για να κάνουν τα παιδιά μάθημα από το σπίτι τους. Κοιτάτε, ήδη και στη χώρα μας έχουν καταγραφεί περιστατικά. Σωστό. Πριν ανοίξουν τα σχολεία. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Στην Καλλιθέα. Ναι. Και σε βρεφονιπιακούς σταθμούς. Σωστό. Και στην Καλλιθέα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα σχολεία άνοιξαν 1 Σεπτέμβρη. Για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βρήκαν τα σχολεία, ας με επιτραπεί έκφραση, σύγχρηστα, γιατί τα περισσότερα ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί το προσωπικό καθαριότητα. Μάλιστα. Αν ένα παιδάκι βρεθεί θετικό, κρούσμα, υπάρχει υποδομή αυτό το παιδί παραμένοντας στο σπίτι να μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα ταυτόχρονα με τα παιδιά που συνεχίζουν. Θεωρητικά θα γίνεται μέσω της τηλεεκπαίδευσης, έτσι, όπως έγινε και το προηγούμενο διάστημα. Εμείς είμαστε αρνητικοί και να το πω έτσι κάθετοι στην online μετάδοση του μαθήματος για μορφωτικούς λόγους, για παιδαγωγικούς λόγους. Τι εννοώ, ότι εγώ θα είμαι στο σπίτι και θα παρακολουθώ online το μάθημα και θα βλέπω τους συμμαθητές μου, θα βλέπω τον δάσκαλό μου. Είναι άλλο η τηλεεκπαίδευση σε μια επαφή που έχω εγώ με τον δάσκαλο μέσω μιας πλατφόρμας, ναι. Που αυτό πρέπει να γίνεται σε πολύ συγκεκριμένους λόγους, και άλλο το να μπορεί κάποιος να παρακολουθεί online το μάθημα, γιατί καταλαβαίνετε και με όλα αυτά που βιώνουμε αυτή την περίοδο ουσιαστικά μετατρέπουμε, ας με επιτραπεί έκφραση, τις αίθουσες σε μεγάλο αδελφό. Ναι, και εδώ υπάρχει και άλλο επιχείρημα. Ναι, εντάξει, και εδώ υπάρχει και άλλο επιχείρημα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το σίγουρο πάντως είναι το παιδί που πρέπει να συνεχίσει. Δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν μπορεί να σταματάει. Δεν γίνεται. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα και κανένα είναι αυτό το πρώτο που εμείς λέμε, ότι το κράτος πρέπει να εξασφαλίσει όλα τα μέσα ώστε κανένα παιδί να μην είναι εκτός. Να μην είναι εκτός σχολείου. Έχουμε αρνητική εμπειρία από την περσινή χρονιά. Ναι. Πάνω από 300.000 μαθητές δεν εγγράφησαν καθόλου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Όχι γιατί δεν ήθελαν όταν έκλεισαν τα σχολεία να ασχοληθούν με το σχολείο. Γιατί πολλοί από αυτούς ήταν και μαθητές τρίτης λυκείου σε πολλές περιπτώσεις. Ναι. Γιατί δεν είχαν τα μέσα να το κάνουν. Άρα πρέπει να χορηγηθούν και τα μέσα, υπολογιστές, διαδίκτυο κλπ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω ότι Δευτέρα Τρίτη θα τα ξαναπούμε και πάλι για να δούμε και την εικόνα πρακτικά πλέον του ζητήματος με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.